μετά και από απόφαση φοιτητικού συλλόγου που πάρθηκε την Πέμπτη σε κινητοποίηση στην Βρετανία για να πάρει ξεκάθαρη θέση και τόσο ο Πρίτανης όσο και τα υπόλοιπα μέλη της Συγκλήτου απέναντι σε αυτό το ζήτημα το οποίο απασχολεί όλους μας. Από ό,τι φαίνεται, τόσο η Βρετανία όσο και οι αντιπρίτανες αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται μπροστά στους φοιτητές, δεν θέλουν να λογοδοτήσουν και να θέσουν αυτό το ζήτημα στη δημόσια σφαίρα και στη δημόσια γνώμη. Αγνοούν τις αποφάσεις των φοιτητικών συλλόγων. Εμείς λοιπόν αυτό το ζήτημα και όλα τα υπόλοιπα αιτήματα που έχουμε μετά από την απόφαση που πήραμε την Πέμπτη πρέπει να τα ανοίξουμε σε όλα τα μέλη της Συγκλήτου. Γι' αυτό το λόγο καλούμε αυτή τη στιγμή όχι απλά να μείνουμε εδώ μπροστά στην Βρετανία της ΑΣΟΕ να λήξει αυτό το πράγμα σαν μια απλά παράσταση διαμαρτυρίας απέναντι σε τύφους, αλλά να προσπαθήσουμε να βρούμε και όλα τα υπόλοιπα μέλη της Συγκλήτου, είτε είναι ο πρόεδρος του συγκεκριμένου τμήματος, ο κύριος Κασιμάτης, ο οποίος να πάμε στο γραφείο του και να καλέσουμε να γίνει άμεσα σύγκλητος που να συζητηθούν όλα αυτά τα ζήτημα όπως και στα υπόλοιπα μέλη της Συγκλήτου. Είτε είναι κοσμήτορες της ΑΣΟΕ, είτε πρόεδροι, είτε οτιδήποτε άλλο. Συνάδελφοι, οι ευθύνες τόσο από την Βρετανία όσο και από την κυβέρνηση είναι συγκεκριμένες. Από το 2018 κιόλας ήταν δημοσιευμένες οι καταγγελίες περί της τοκοκλειφίας. Αυτό το οποίο έγινε είναι πρώτα απ' όλα ότι αυτός ο άνθρωπος διατήρησε τις θέσεις του στα Υπουργεία, στο Πράσινο Ταμείο και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και μάλιστα επανατοποθετήθηκε τον περασμένο Ιούλιο του 2021. Άρα, πρώτο συμπέρασμα το οποίο βγαίνει είναι ότι η κυβέρνηση ήξερε. Δεύτερο συμπέρασμα είναι πως τον περασμένο Μάρτιο εκκινήθηκε πειθαρχικό εναντίον του και είχε ενημερωθεί και ραμαίως σε σχέση με όλα αυτά τα περιστατικά. Αυτό το πειθαρχικό πάγωσε. Άρα, συμπέρασμα δεύτερο, και η Βρετανία και ο Μπουραντώνης γνωρίζανε πολύ καλά και δεν κάνανε τίποτα έτσι ώστε να έρθουν τα καθήκοντα του καθηγητή Δράκη. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι μετά από όλα αυτά, μετά την είσοδο των αστυνομικών δυνάμεων, ο φοιτητικός μας σύλλογος ήρθε εδώ, πήρε αγωνιστική απόφαση με συγκεκριμένα αιτήματα της παρέτησης Βρετανίας και του να μην ξαναβούν οι βάτες σχολής και εφαρμοστεί ο νόμος κυριαρχίας του Χρυσοχοίδη. Αυτή τη στιγμή η Βρετανία κρύβεται για ακόμα μια φορά. Δεν θέλει να έρθει αντιμέτωπη με το φοιτητικό σύλλογο της ΑΣΟΕ. Δεν θέλει να παραδεχτεί τις ευθύνες, τις βαριές πολιτικές ευθύνες τις οποίες έχει και τους κάνουμε ξεκάθαρο πως εμείς και σήμερα και κάθε άλλη μέρα θα είμαστε εδώ μέχρι να αλληλοποιηθούν τα αιτήματα του φοιτητικού μας συλλόγου, μέχρι το φοιτητικό κίνημα να ξαναδείξει πως τίποτα δεν θα περάσει έτσι και πως δεν θα έρθουν να διαλύσουν τις ζωές μας. Την Πέμπτη, 1 η ώρα στην Προπύλαια μαζί με τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους να δώσουμε ένα συγκεκριμένο στίγμα, να μαζικοποιήσουμε τον αγώνα μας και να το πάμε μέχρι τέλους. Συνάδελφοι, τα όργανα διοίκησης, η Βρετανία και οι λοιποί υπεύθυνοι φαίνεται αγνοούν την απόφαση του φοιτητικού συλλόγου. Και είδαμε να βγάζει απόφαση η Βρετανία ότι δεν θα αφήσουμε κανένα να μαυρώσει το όνομα του Πανεπιστημίου και μάλλον εννοεί τους φοιτητές που μέσα από απόφαση πήραμε τις αποφάσεις για να είμαστε εδώ σήμερα για να πάρουμε απαντήσεις ουσιαστικές με κινητοποίηση στην Βρετανία και επειδή δεν είναι δυνατόν να μας αγνοούν, προφανώς να πάμε και στα γραφεία των Προέδρων και σε όποιους συμμετέχουν στη Συγκλήτου, γιατί πρέπει να πάρουμε απαντήσεις σε όλα αυτά, πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα πρακτικά της Συγκλήτου για να μάθουμε ποιος ευθύνεται και ποιος όχι, αν υπάρχει συγκάλυψη ή όχι όπως μας λέει το Πανεπιστήμιο. Είναι τουλάχιστον μια στάση ανεύθυνη αυτό. Δεν θέλει η Βρετανία, ο ίδιος ο Πρίτανης και οι υπόλοιποι αντιπριτάνες να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτό δεν θα περάσει. Και επειδή εδώ πέρα όποτε έρχονται οι φοιτητές έχουν ξαφνικά τεράστιο πρόγραμμα και δεν ξέρουν πότε να μας δουν, να τους κολλήσουμε κιόλας εδώ από έξω από τα γραφεία τους την απόφαση του συλλόγου μας για να τη δουν, γιατί δεν δέχονται να μιλήσουν με τους φοιτητές που ήρθαμε εδώ σήμερα και να πάμε και στη συνέχεια και στους πρόεδρους των τμήματων και σε οποιονδήποτε άλλο. Θα συνεχίσουμε προφανώς και πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό μέσα από την απόφαση του φοιτητικού συλλόγου να συνεχίσουμε να βγει άπλετο φως στις εξελίξεις που υπάρχουν και που μόνο με τη δικιά μας παρέμβαση θα βγουν στο φως. Αυτή τη στιγμή και η ένταση της καταστολής που βλέπουμε από την κυβέρνηση να συνεχίζεται και τα περιστατικά συγκάλυψης που αυτό εδώ πέρα δείχνει ενοχή ότι δεν βρίσκεται ένας Πρίτανης ή ένας αντιπρίτανης. Όσο και τα μέτρα για την εξεταστική μας που διεκδικήσαμε μέσα από τη Γενική Συνέλευση είναι στα χέρια τα δικά μας και μόνο με τη δική μας δράση θα μπορέσουμε να κάνουμε στην άκρη όσο να βάλουν εμπόδια στις σπουδές και τη ζωή μας. Γι' αυτό να πάμε και στον κάθε εδώ πέρα πρόεδρο, σε όποιον αντίστοιχα συμμετείχε στη Σύγκλητο, σε όποιον είναι εδώ, και να συνεχίσουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε και την κινητοποίηση της Πέμπτης, τα συλλαλητήρια μαζί με όλους τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους,
που και εκεί θα δώσουμε μαζική απάντηση στους δρόμους της Αθήνας και προφανώς να συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις στα όργανα διοίκησης, όποτε υπάρχει αντίστοιχα σύγκλητος να κάνουμε παρέμβαση εδώ των φοιτητών, αντίστοιχα και στους πρόεδρους δημάτων και εδώ εκ νέου στην Βρετανία πάλι. Ωραία,